Πριν πάμε, κύριε Χατζηδοσίου, δώστε μας τη γενική εικόνα. Γιατί μας είπε ο κύριος Κοροκυθάκης τι γίνεται με τα μικρά μαγαζιά. Εσείς έχετε μια πιο συνολική εικόνα και αυτό θέλουμε να μας δώσετε. Είναι σεβαστή η απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αλλά η δική μας απόφαση είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μείωση του ωραρίου σε μια εποχή με μειωμένους τζίρους. Εδώ να προσθέσω ότι η μείωση που κάνουμε στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, είναι πολύ μικρότερη από ό,τι φανταζόμαστε, γιατί οι ηλεκτροβόρες συσκευές, τα ψυγεία, λειτουργούν παραδείγματος χάρη και όταν είναι κλειστά τα μαγαζιά. Όμως, αν παραστεί ανάγκη, παρότι ο Υπουργός είπε ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, θα λέγαμε ναι για να συμβάλλουμε στη μείωση της ενέργειας υπό τον όρο ότι η απόφαση θα ήταν κρατική, θα αφορούσε όλη τη χώρα και θα αφορούσε το σύνολο των επιχειρήσεων. Άκουσα την κυρία Βούλγαρη και εσάς που λέγατε λίγο πριν ότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός πολύ μεγάλος. Τον ζήσαμε αυτόν και στην περίοδο της πανδημίας και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε τώρα. Και το δεύτερο, τα ζητήματα που βάλατε, δηλαδή θα προκύψουν και θέματα με το προσωπικό. Βεβαίως θα συμφωνήσω, κανείς μας δεν θέλει να μειωθεί το προσωπικό, ούτε οι μισθοί, γιατί είναι οι πελάτες μας, έχω ξαναπεί. Θέλουμε να είναι οι μισθοί τους αξιοπρεπείς. Άρα δεν είναι ένα τόσο απλό ζήτημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό το θέμα δεν μπορεί να αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια σήμερα. Μένει για το μέλλον. Άρα είναι στο κενό. Κύριε Χατζηδοσίου, η πρόταση που κάνουν στη Θεσσαλονίκη είναι στο κενό. Ουσιαστικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί αλλού, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αφορά, όπως σωστά είπε και ο καλεσμένος σας, αφορά αυτούς οι οποίοι θα υιοθετήσουν την άποψη κατά το δοκού. Δηλαδή, αν θέλει, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά η άποψη που υπάρχει σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς που εκφράζουν το εμπόριο είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, πανελλαδικά και στο σύνολο των επιχειρήσεων με κρατική απόφαση. Εξοικονόμηση ενέργειας, λέτε εσείς. Αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη η εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η θέση. Μπορεί να υπάρχει στο μέλλον. Μάλιστα, σας λέω ότι πριν λίγες μέρες είχαμε τον κύριο Σκρέκα στο επιμελητήριο και ο οποίος. Όπως εγώ καταλαβαίνω ότι πήρε μια απόφαση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και πέσαν όλοι, ας πούμε, από πάνω. Το λέω με την έννοια ότι στην Αθήνα είπανε: αν δεν κλείσουν τα μεγάλα μαγαζιά, δεν έχει κανένα νόημα να κλείσουμε εμείς. Δεν είναι τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι ο ένας, δεν είναι ο άλλος. Κανείς δεν συμφωνεί. Άρα μπορεί το πρόβλημα με την. Επιτρέψτε μου, κύριε Γαζεμόπουλε, δεν πνέπεσε κανείς από πάνω. Είναι απόφαση, όπως σωστά είπε, του Εμπορικού Συλλόγου και των μελών του να το κάνει. Αυτό είναι και γενικά σε όλη την Ελλάδα ισχύει. Ο Εμπορικός Συλλόγος μπορεί να αποφασίσει για το ωράριο και για πολλά τέτοια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία. Λέω ότι συνολικά η άποψη που υπάρχει όλων των άλλων οργάνων είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση δεν το θέλει, εμείς θα δεχόμασταν μελλοντικά να γίνει υπό τον όρο της πανελλαδικής εμβέλειας και του συνόλου των επιχειρήσεων. Βάλτε μια ανατελεία να ακούσουμε και τον κύριο Νικολαράκο, γιατί ο κύριος Νικολαράκος είναι στο Μαρούσι, σε μια μεγάλη αγορά και είναι πολλά χρόνια. Τι λένε εκεί πέρα οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, κύριε Νικολαράκο? Εάν γινόταν, εάν έπαιρναν υπουργική απόφαση ώστε να κλείσουν όλα τα μαγαζιά, και όταν λέμε όλα, όπως είπε ο αγαπητός κύριος Χατζηθοδοσίου, ο πρόεδρος, όλα και τα σούπερ μάρκετς, θυμάστε τι έγινε, που ήταν ανοιχτά επί πανδημίας, αν είναι με υπουργική απόφαση να κλείσουν όλα και στις 7 η ώρα τα μαγαζιά το απόγευμα να κλείνουν, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ήθελα να πω ότι οι ώρες που θα είναι ανοιχτά, σύμφωνα με την σκέψη της Θεσσαλονίκης, είναι 45. 40 ώρες δουλεύουν οι υπάλληλοι που έχουμε στα μαγαζιά μας, οι οποίοι έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι είναι οι οικογένειές μας. 40 ώρες δουλεύουν, 40 θα δουλέψουν. 45 είναι οι ώρες ανοιχτές. Έχετε σκεφτεί 500.000 μαγαζιά να κλείνουν 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 που θα ήταν ανοιχτά, πόσα εκατομμύρια κιλοβατόρες γλιτώνουμε? Αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανένας? Άρα συμφωνείτε? Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να γίνει τώρα για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Όμως θα πρέπει να γίνει μία υπουργική απόφαση. Μόνο όλα τα μαγαζιά. Όχι κλείνουν τα μαγαζιά. Άρα είναι θέμα ανταγωνισμού, λέτε τώρα είναι. Θέμα ανταγωνισμού ουσιαστικά. Ο κύριος Κοροκυθάκης, κύριε Νικολαράκο, μας είπε ότι αν κλείσουν αυτό το μειωμένο ωράριο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 4 η ώρα, θα γλιτώσει 15% από το ρεύμα που πληρώνει. Και αυτό που είπε ο Ιορδάνης, ότι αυτοί οι μήνες είναι και λίγο πεσμένοι στην αγορά. Ναι, πεσμένοι σε κίνηση. Εσείς δεν το νιώθετε αυτό? Ότι είναι πεσμένοι είναι. Εσείς νομίζετε ότι ο κόσμος έρχεται στα μαγαζιά μας και ψωνίζει σοριδών? Δεν υπάρχει θέμα χρόνου, κύριε Χασταπόπουλε, κύριε Αβούλγαρη. Το καταλαβαίνω. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο Μαρούσι έχει τόση κίνηση που δεν σας συμφέρει εσάς να κλείσει?
το μαγαζί. Βεβαίως, αν κλείσουν όλα τα μαγαζιά, θέλουμε και εμείς να κλείσουμε. Όμως, μόνο όταν κλείσουν όλα. Δεν θα είμαι εγώ ανοιχτός εδώ και θα είναι το Μόλ ανοιχτά και το Golden Hall και το MacArthur και όλα γενικά τα εμπορικά κέντρα γύρω-γύρω και τα σούπερ μάρκετ. Όχι. Ή θα κλείσουν όλοι ή κανένας. Ας το αφήσουμε όπως είναι και ας ρημάξουμε. Πάντως και τα εμπορικά κέντρα, αν μιλείς με ανθρώπους που έχουν μαγαζιά μέσα σε αυτά τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που λέτε, δεν είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Γιατί και σου λέει. Πληρώνουν. Ναι, και εκεί πληρώνουν και εμάς και ψηλά ενοικία. Ας τα κλείσουν αυτό τότε, το κύριε Χατζαπόπλε, γιατί δεν τα κλείνουν. Δεν μπαίνει η απόφαση, λέτε, γιατί δεν θέλουν να κλείσουν. Ε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί δηλώσανε, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι ίδιοι δηλώσανε ότι δεν θέλουν να τα κλείσουν και την ίδια στιγμή σας θυμίζω ότι με αποφάσεις που υπάρχουν, όπως σωστά λέει ο κύριος Νικολαράκος, ότι αυτή είναι ανοιχτή και την Κυριακή και βεβαίως ναι, μεν τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειά, αλλά στην ένδυση υπόδηση. Ο πελάτης πάει και για να δει, άρα στο άλλο κατάστημα, στο μεγάλο, θα πάει για να δει, για να ψωνίσει αργότερα. Δεν είναι τόσο απλό ζήτημα ο ανταγωνισμός στην αγορά. Άρα, εφόσον επιθυμούμε όλοι και κρίνουν ότι είναι αυτό, πολύ ωραία, ας πάμε σε μια απόφαση να κλείσουν όλα τα μαγαζιά ψε 7, ψε 6, θέλετε. Αλλά συνολικά. Γιατί διαφορετικά νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό και το ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς που λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, αν τον ακούω καλά τον Γιάννη. Ναι, ναι. Είναι ο πρόεδρος, το είπε. Πρόεδρε, αυτό θέλουμε. Αν είναι να κλείσουν όλα. Και όχι ανοιχτά τα μεγάλα. Είμαστε πάρα πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι μικρομεσαίοι και ακούμε τώρα 50, 60, 70 άτομα τα οποία έχουν τις αλυσίδες ή τα μεγάλα τραστ. Άρα για να καταλάβω, οι μικρομεσαίοι συμφωνείτε να κλείνουν τα μαγαζιά νωρίτερα για να εξοικονόμηση ενέργειας, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε για τους λογαριασμούς. Εάν είναι όλα τα μαγαζιά, ναι, όχι εμείς μόνο. Ναι, μόνο πανελλαδικά. Εμείς δεν θέλουμε μόνοι μας να πει το κράτος, ξέρετε, εκεί είναι τα μαγαζιά το πρόβλημα τώρα, κλείνουν. Δεν πρόκειται να γίνει, είναι κατανοητό. Κύριε Κοροκυθάκη, θέλετε κάτι να προσθέσετε για να κλείσουμε? Όχι, έτσι κι αλλιώς εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και οτιδήποτε είναι να γίνει θα είναι ένα προσωρινό μέτρο. Θα είναι για λίγο διάστημα. Βέβαια, ξέρω, λίγο θα περάσουμε σωστό το χειμώνα, φτάσουμε στο Μάρτι. Σωστό. Κάπως είναι. Έτσι. Δεν συζητάμε, ας πούμε. Εντάξει, χειμωνιάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Να γίνει ένα μόνιμο μέτρο. Και τα Χριστούγεννα θα μπορούσαν να επανέλθουν σε ένα full ωράριο. Και όλα αυτά δεν τα συζητούσαμε. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά το λέτε, κυρία Βούλγαρη. Και τη διάρκεια των εκτόσεων θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και στη διάρκεια των Χριστουγέννων να, τα καταστήματα να δουλεύουν μέχρι τις 9. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Νοέμβριο μήνα, 10 Νοεμβρίου, εδώ θα λισομανάει. Ποιος θα βγει έξω και με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η ενέργεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με τις αυξήσεις, και τα λεφτά του. Το διαθέσιμο εισόδημα για να βγει ο κόσμος να ψωνίσει είναι περιορισμένο. Έτσι, ειδικά έτσι. Εμείς στην ένδυση και στην υπόδηση είμαστε η τελευταία. Καλά, εσείς έχετε άμαξες. Και από το διαδίκτυο μεγάλο ανταγωνισμό. Ούτως καλά, οι έμποροι και πάντα παραπονιέστε. Οι έμποροι είστε όλο παραπονούμενοι. Μια χαρά είναι. Όλος ο κόσμος θέλει να παίρνει παπούτσια και ρούχα για να αισθάνεται καλά, κύριε Κοροκυθάκη. Οι γυναίκες είναι. Κύριε Κοροκυθάκη, Γιάννη, ένα λεπτό. Η πανδημία, κύριε Χασαπόπουλε, έχει αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Κύριε Κοροκυθάκη, τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά την έλευση. Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά άμα ακούσετε. Πάθαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά όλοι μας και από εκεί και έπειτα σήμερα, που βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την πανδημία έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι προτεραιότητες των καταναλωτών δεν είναι πια η ένδυση και η υπόδειξη. Κύριε Κοροκυθάκη, έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο. Η γυναίκα, αν θέλει να ψωνίσει, αν έχει βάλει κάτι στο μάτι, είτε δύο ώρες νωρίτερα είτε δύο ώρες αργότερα, θα αυτό το ψωνίσει. Έτσι, αυτό δεν τα λέμε. Και άμα ακούσει συζητήσει μεταξύ γυναικών, ευτυχώς μόνο αυτά συζητάνε. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς, κυρία Βούλγαρη, και μας υποστηρίζετε. Και είστε και πάρα πολύ όμορφοι και σας πάνε πάρα πολύ και αυτά που φοράτε. Και αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη βιτρίνα δώρο. Όλη η βιτρίνα δώρο συναθεί. Έχει χορηγό. Να είστε λοιπόν, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Για την ομορφιά της κυρίας Βούλγαρη θα συμφωνήσω κι εγώ βέβαια. Κύριε Νικολαράκο, αφήστε τώρα. Τώρα αυτά. Δεν είναι της παρούσης. Εντάξει, ευχαριστώ. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι και το ξέρουν ότι δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα τώρα. 72 ώρες την εβδομάδα. Πολλές ώρες. Σκεφτείτε 30 ώρες μείον να είναι κλειστό το μαγαζί, κλειστά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια λέξη μόνο. Ναι, ναι. Κρατήστε μικρό καλάθι για το φτηνό καλάθι, ακούγοντας το ρεπορτάζ πριν για τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι δυνητικό. Και εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ.
Θα σας καλέσουμε μια μέρα, κύριε Χατζηδοδοσίου, να μας το εξηγήσετε και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα της ακρίβειας όταν αρχίσει να εφαρμόζεται πια αυτό το καλάθι στα σούπερ μάρκετ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.